Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Προέρχεστε όλοι από διαφορετικούς χώρους της εργασίας και θα ήθελα πραγματικά να μιλήσω πολύ λιγότερο και να ακούσω τις δικές σας ανησυχίες, τους δικούς σας προβληματισμούς. Όπως ξέρετε, περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση με επιτυχία και αυτό το πιστωνόμαστε όλοι και αναβαθμίζει και την αξιοπιστία της χώρας μας. Αλλά ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή το πρώτο μου μέλημα ήταν πώς θα στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, πώς θα μειώσουμε στο μέτρο του δυνατού τις απολύσεις, πώς θα στηρίξουμε το εισόδημα των εργαζόμενων οι οποίοι δεν είχαν αντικείμενο εργασίας, πώς θα στηρίξουμε τους ανέργους, πώς θα δώσουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα αυτό το οποίο μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώσουμε τις δεξιότητες του στελεχιακού μας δυναμικού, του εργατικού μας δυναμικού και βέβαια πώς θα περάσουμε από εδώ που είμαστε σήμερα στην επόμενη φάση. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή σημαντικές διατάξεις ως προς τη δυνατότητα που δίνουμε στις επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιούν με μεγαλύτερη ευελιξία το εργατικό του δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα έρχεται το κράτος και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς από την ενδεχόμενη μείωση του εισοδήματος. Και βέβαια μας απασχολεί από τώρα ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για το πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε μια γρήγορη τροχιά ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα δημιουργηθούν πρωτίστως μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις και εκεί βέβαια έρχεται και η Ευρώπη με ένα πολύ μεγάλο πακέτο να στηρίξει για την επόμενη τριετία αυτή την προσπάθεια. Αλλά το πρώτο μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να απορροφήσουμε τους κραδασμούς και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνη η τραυματική περίοδος που έχουμε μπροστά μας μέχρι που να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία. Γι' αυτό και ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να ακούσω από τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά τις δικές σας εμπειρίες, πώς βιώσατε εσείς αυτή την κρίση, τι παραπάνω θα θέλατε, τι παραπάνω θα περιμένατε από το κράτος να κάνει και νομίζω ότι θα είναι μια χρήσιμη συζήτηση σίγουρα και για μένα, αλλά πιστεύω και για σας. Καλημέρα Πρόεδρε και από μένα, καλημέρα στον Υπουργό μας, τον κύριο Σκέρσο και στους εργαζόμενούς μας, που πιστεύω ότι σήμερα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ακούσουμε σε διαδραστική διαδικασία όλα τα χρήσιμα εκείνα πράγματα, τη χρήσιμη πληροφορία από τους εργαζόμενους, να μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να βελτιωθούμε κι εμείς περισσότερο. Πιστεύω ότι η περίμετρο στην οποία καταλάβαμε δεν αφήσαμε κανέναν απ' έξω. Και νομίζω ότι μπορέσαμε και πιάσαμε το βασικότερο στοίχημα, δηλαδή το γρήγορο σφιγμό, εκείνο τον οποίο χρειαζόμασταν προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό για τους ανθρώπους εργασίας, να μπορούμε να μιλάμε, να τους ακούμε, αλλά το ακόμα πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να βλέπουμε μπροστά, να βλέπουμε ακριβώς ποια είναι η ανάγκη τους και να την προλαβαίνουμε και όχι να την ουσιαστικά να ερχόμαστε με μπαλώματα στο τέλος. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δούμε πώς λειτουργήσαν ακριβώς τα μέτρα. Η περίμετρος είναι 1.400.000 άνθρωποι, Πρόεδρε. Εργαζόμενοι, άνεργοι, μητέρες, είναι το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών, οι επιτεδευματίες, οι επιστήμονές μας, οι αυταπασχολούμενοι, είναι όλο το φάσμα της εργασίας. Άρα λοιπόν στο πρώτο αντιπροσωπευτικό δείγμα είμαστε εδώ, το Υπουργείο Εργασίας να ακούσει με πολύ προσοχή, να καταγράψει και να δει πώς μπορεί περισσότερο να δώσει την επόμενη μέρα όταν θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πιο δραστικά μέτρα, κυρίως για τη στήριξη της εργασίας από εδώ και μετά και όχι σε επίπεδο, όπως είπα και πριν, καταστολής, δηλαδή της ανεργίας. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ελίνα, εσύ είσαι μητέρα, εργαζόμενη και έχεις πάρει άδεια ειδικού σκοπού και τώρα εργάζεσαι με τηλεργασία. Τα είπα καλά? Καλημέρα. Πες μου λίγο, μίλησε μου λίγο για την εμπειρία σου. Ναι.
Λοιπόν, ναι, πολύ σωστά τα είπατε. Έχω πάρει, έχω κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού από την πρώτη στιγμή, καθώς είμαι και μητέρα δύο παιδιών. Αυτή τη στιγμή παραμένω στο σπίτι, από όπου και έχω συνδεθεί μαζί σας. Πόσο χρονών είναι, τα παιδιά σου? 5 και 11. Είναι μικρά. Είναι 5 και 11. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν τα σχολεία, το πρώτο πράγμα το οποίο ήταν στο μυαλό μου ήταν τώρα τι. Τώρα τι θα γίνει. Οι γονείς μου είναι στις ευπαθείς ομάδες οι οποίοι προσέχαν τα παιδιά. Εγώ και ο σύζυγος λείπουμε από το πρωί ως το βράδυ. Το καλό σε όλο αυτό το πράγμα, και οφείλω να το πω έτσι αφού ξεκινάμε το διάλογο, ήταν αυτό που αναφέρατε και πριν. Είπατε ότι ουσιαστικά μας δίνατε τη λύση πριν σκεφτούμε το πρόβλημα. Δηλαδή, γελάτε, σας βλέπω. Ξέρετε τι, με το που ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν τα σχολεία, εγώ το διάβασα εν ώρα εργασίας αυτό. Πριν προλάβω να δω, να σκεφτώ τι θα κάνω η μαμά μου, ποιος τώρα τι, σκρολάρω και βλέπω ότι έχει ανακοινωθεί άδεια ειδικού σκοπού. Και έχω μείνει και το κοιτάω. Και λέω, το πρώτο μαξιλαράκι. Γενικότερα, όλη αυτή η περίοδος ήταν για όλους και για τον καθέναν ιδιαίτερα, για δικούς του λόγους, πολύ πολύ διαφορετική. Το καλό και αυτό που εισέπραξα, και όχι μόνο εγώ, τουλάχιστον θα μιλήσω για την κατηγορία από τις μαμάδες που κάναν άδεια, τη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Είχαμε αυτό το μαξιλάρι, ήταν το πιο σημαντικό για μας, ήταν λυτρωτικό θα έλεγα. Είχαμε πλέον την πολυτέλεια να είμαστε στο σπίτι, να προστατέψουμε τα παιδιά μας, να προστατέψουμε τους γονείς μας, γιατί δεν ξέραμε τι κρίκος αλυσίδας είμαστε. Είχαμε όλη αυτή τη δυνατότητα. Θα τολμούσα να πω, είχαμε και την πολυτέλεια. Για τα δεδομένα, δηλαδή, όπως είχαμε συνηθίσει, η λύση κατευθείαν πριν σκεφτούμε το πρόβλημα. Για μένα ήταν πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικό αυτό. Να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, θα στείλεις τα παιδιά πάλι σχολείο από Δευτέρα? Ωραία, εξαιρετικά, γιατί πιστεύω τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν στο σχολείο. Ειδικά τα πιο μικρά παιδιά, τους λείπει περισσότερο το σχολείο από ότι ενδεχομένως να λείπει στα μεγαλύτερα. Και δεύτερον, πώς ήταν αυτή η εμπειρία της τηλεργασίας με τα παιδιά στο σπίτι? Στην αρχή ήμουνα πάρα πολύ διστακτική, γιατί και ο σύζυγος από την πρώτη μέρα έκανε γραφείο το σπίτι. Οπότε, εντάξει, το μεγάλο μου παιδί μπορούσε να ακούει και να είναι υπάκου. Είχα πολύ μεγάλη αγωνία για το πεντάχρονο. Όταν έχουμε ένα πεντάχρονο που ανεβαίνει στον καναπέ για να κάνει το ταρζάν και πρέπει να το πιάσει το 90, δεν μπορείς να είσαι σε έναν υπολογιστή επάνω απορροφημένος, ενώ ο άλλος γονιός δεν μπορεί. Έκανα χρήση άδειας ειδικού σκοπού περίπου 1,5 μήνα. Ο λόγος ήταν γιατί φοβόμουν την τηλεργασία. Δηλαδή το χρόνο αυτό. Τώρα έχω μετανιώσει που πήρα τόση άδεια. Θα έπρεπε, θεωρώ, να το έχω δοκιμάσει νωρίτερα. Πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή η τηλεργασία. Η τηλεργασία για τις μητέρες, και επειδή, πρόεδρε, το συζητάω με μαμάδες, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και μετά COVID εποχή σκεφτόμαστε ότι θα έπρεπε ένα κομμάτι του χρόνου εργασίας να είναι υπό αυτό το καθεστώς, δηλαδή σε αυτό το περιβάλλον. Γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο, μεταφορά, πήγαινε έλα. Μία και μία μισή ώρα τη μέρα το πήγαινε έλα μας στη δουλειά μας. Είναι ένας χρόνος ο οποίος επενδύεται σε χίλια δυο άλλα πράγματα μες στο σπίτι. Αισθάνεσαι εξίσου παραγωγική δουλεύοντας μέσω τηλεργασίας? Ναι, ναι. Και τα νούμερά μου το αποδεικνύουν αυτό, γιατί ασχολούμαι στον χώρο των πωλήσεων. Νομίζω ότι είμαι πιο ήρεμη και αυτό βγαίνει και στη δουλειά μου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο λες. Αν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει μόνιμα μετά τον κορονοϊό, είναι ότι θα έχουμε δυνατότητα να δουλεύουμε περισσότερο από άλλους χώρους πλην γραφείου, κυρίως από το σπίτι. Αυτό καθιερώθηκε πια ως μια πρακτική η οποία δοκιμάστηκε στην πράξη. Λύνει πολλά προβλήματα, διευκολύνει εργαζόμενους, επιχειρήσεις, κυρίως γυναίκες οι οποίες έχουν μικρότερα παιδιά, και νομίζω ότι, Άννα, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ συστηματικά και σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως με μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν την υποδομή να οργανώσουν τηλεεργασία με μεγαλύτερη ευκολία, με ποιο τρόπο θα προωθήσουμε αυτές τις λύσεις για να αποκτήσουν και κάποια μονιμότερα χαρακτηριστικά. Διότι τελικά κρινόμαστε για το παραγόμενο αποτέλεσμα. Αυτό ενδιαφέρει την εταιρεία, αυτό ενδιαφέρει τον εργαζόμενο. Η φυσική παρουσία στον χώρο δουλειάς ήταν μια ανάγκη της εποχής που δεν υπήρχε κανένα υποκατάστατο.
Τώρα προφανώς μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από το σπίτι και νομίζω ότι αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα στις, όχι κατά ανάγκη στις εργασιακές σχέσεις, γιατί οι εργασιακές σχέσεις δεν αλλάζουν στον πυρήνα τους, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Και κρατώ ως ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση αυτό το οποίο λες, ότι μπορείς ταυτόχρονα να είσαι παραγωγική στο σπίτι, φροντίζοντας ένα μικρό παιδί, διότι το μικρό παιδί μπορεί με να πάει νηπιαγωγείο ή πρώτη δημοτικού, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσει στο σπίτι. Και αν δεν είναι, ας πούμε, δημοτικό και σε ολοήμερο σχολείο, πάλι το πρόβλημα της απασχόλησης του παιδιού και της παρουσίας κάποιου, εάν δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός υποστήριξης, θα υφίσταται. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση την οποία έκανες και χαίρομαι πραγματικά που το σύστημα σκλερασίας δουλεύει και με μικρότερα παιδιά. Γιατί είχα πάντα αυτό το ερώτημα, αν και πώς μπορεί να προσαρμοστεί ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια, στη ζωηράδα ενός μικρού παιδιού. Ναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Να πάμε, εγώ θέλω να πάω λίγο στη Ρένα, αφού μας πει πρώτα πού είναι αυτό το ωραίο τοπίο το οποίο βλέπω από πίσω, η οποία είναι μακροχρόνια ανεργή. Θέλω να μου περιγράψει λίγο αυτή την εμπειρία της. Στηρίξαμε τους μακροχρόνια ανέργους με το επιπρόσθετα επίδομα των 300 ευρώ. Δεν είναι προφανώς η λύση στο πρόβλημα. Η λύση στο πρόβλημα είναι η δουλειά, κατά προτίμηση είναι η πιο μόνιμη δουλειά και με ενδιαφέρει να καταλάβω λίγο τι θα περίμενε η Ρένα από το κράτος πέραν από το επίδομα και πώς φαντάζεσαι, Ρένα, την επάνωδό σου στην αγορά εργασίας. Υπό ποιες συνθήκες, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένως στον τομέα της κατάρτισης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στη φάση της ζωής σου που βρίσκεσαι. Την καλημέρα μου λοιπόν από Γλυφάδα και την Πρωθυπουργία σε όλους. Ναι, είμαι μακροχρόνια άνεργη, 16 μήνες. Πήρα το επίδομα γιατί η τακτική ανεργία τελείωσε τον Ιανουάριο, οπότε πήρα τη δίμηνη παράταση, τα 800 ευρώ δηλαδή. Βοήθημα, εντάξει, πάρα πολύ καλό. Ανησυχία βέβαια για το τι θα γίνει. Να δοθούν ίσως κίνητρα στους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να ανοίξουν θέσεις εργασίας. Έτσι, οπότε να είμαστε κι εμείς πιο ήσυχοι. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να ωφεληθείς αυτή τη στιγμή σχετικά με το ενδιαφέρον σου για να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας? Υπάρχει ζήτημα για σένα περαιτέρω κατάρτισης, εκπαίδευσης? Θεωρείς ότι έχεις αρκετά προσόντα για να επιστρέψεις? Είναι καθαρά θέμα να υπάρχει θέση δουλειάς που να μπορεί να σε απορροφήσει? Θα σκεφτόσουν να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκανες μέχρι σήμερα? Ναι, πιστεύω ότι έχουν βγει κάποια προγράμματα, έχω ενημερωθεί. Οπότε νομίζω ότι σχετικά με την κατάρτιση, ναι, θα ήθελα και κάτι ακόμα παραπάνω. Ναι. Για να κάνω και κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα μέχρι τώρα. Για μας το μυστικό είναι πώς θα περάσουμε από την στήριξη της ανεργίας στην επιδότηση της εργασίας. Ναι. Και νομίζω ότι μία ενδιαφέρουσα διάσταση του προγράμματος που αυτή τη στιγμή προωθούμε, αυτό το πρόγραμμα συνεργασία, είναι ακριβώς ότι προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο από το να πληρώνουμε ανθρώπους να κάθονται και επιχειρήσεις να μην ανοίγουν, γιατί αυτή θα ήταν η άλλη επιλογή, παραδείγματος χάρη ένα ξενοδοχείο, να μην ανοίξει καθόλου, και να έρθουμε εμείς να πληρώσουμε τον εργαζόμενο, ο οποίος θα κάθεται το καλοκαίρι, με λιγότερα λεφτά προφανώς, να βρούμε έναν τρόπο να ανοίξει η επιχείρηση, να δουλεύει ο εργαζόμενος λιγότερο, να πληρώνεται σχεδόν όλο του το μισθό για τη μισή εργασία όμως. Με αυτόν τον τρόπο κάτι συνεισφέρει ο επιχειρηματίας, πολλά συνεισφέρει το κράτος και λίγα ζημιώνεται τελικά ο εργαζόμενος. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτή η επιλογή είναι καλύτερη από το να κάθεσαι και να παίρνεις το επίδομα ανεργίας. Ακριβώς αυτό. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Ήθελα να ακούσω τη Μαρία, η οποία είναι υπάλληλος που βρέθηκε στο καθεστώς αναστολής εργασίας, δηλαδή ωφελήθηκε από τα 800 ευρώ. Ναι, δουλεύω σε διαφημιστική εταιρεία, η οποία λόγω μεγάλη πτώσης του τζίρου έπρεπε να μπει σε καθεστώς αναστολής. Είμαστε 200 άτομα που δουλεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Οπότε, δεν σας κρύβω ότι στην αρχή υπήρχε μία ανησυχία για το τι θα γίνει
και στην Ελλάδα και στη δικιά μας την εταιρεία. Παρόλα αυτά, η δική μας επιχείρηση είχε πάρα πολύ τακτική επικοινωνία με όλους τους υπαλλήλους και μας μετέφερε τι ακριβώς θα κάνει βήμα-βήμα. Οπότε μειώθηκε κάπως το άγχος μας για την επόμενη μέρα και συνυπολογίστηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι θα πάρουμε αυτή την επιδότηση από το κράτος, γιατί οι περισσότεροι είμαστε είτε παιδιά που έχουμε έρθει από επαρχία και έχουμε σπουδάσει στο digital και μένουμε μόνοι μας. Και υπάρχουν και κάποια άτομα που έχουν οικογένεια και φυσικά βγήκανε και αυτοί με ειδικές άδειες αφού τελείωσε η αναστολή. Οπότε γενικά τα μέτρα που πήρατε σίγουρα έχουν ωφελήσει και την επιχείρηση, σε όλη την επιχείρηση και προσωπικά εμάς ως υπαλλήλους. Και μετά την αναστολή βέβαια δουλεύουμε πάρα πολύ remote, δηλαδή εμείς, ας πούμε, που εγώ ανήκω στην εμπειρία. Εσείς βγήκατε από την αναστολή, τώρα κανονικά. Βγήκαμε την αναστολή κανονικά. Ναι. Από τις 4 του μήνα δουλεύουμε κανονικά και δουλεύουμε οι περισσότεροι remote. Οπότε και αυτοί που είναι στο δημιουργικό κομμάτι και εμείς που είμαστε στην εμπορική διεύθυνση, ακόμα και τα παιδιά του λογιστηρίου, επίσης δουλεύουν remote. Κάποιες μέρες πηγαίνουμε, αλλά το σύνηθες είναι να δουλεύουμε remote, οπότε έχουμε εξυγχρονίσει και εμείς όλα τα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε και με τους πελάτες και εσωτερικά στην επιχείρηση. Εσύ προσωπικά προτιμάς να δουλεύεις από το σπίτι ή προτιμάς να είσαι στο χώρο εργασίας? Θα σας πω, εγώ προσωπικά προτιμώ να είμαι με τους πελάτες μου. Τώρα αυτό αν έχει να κάνει με φυσική παρουσία ή remotely δεν με απασχολεί, γιατί εμείς είμαστε σε ένα τμήμα το οποίο πρέπει να φέρει λεφτά στην επιχείρηση. Είμαστε στην εμπορική διεύθυνση. Οπότε δεν είναι το καλύτερό μας να είμαστε μέσα στην επιχείρηση. Θέλουμε να είμαστε στην αγορά. Επειδή έχουμε πελάτες πάρα πολλά χρόνια, η επιχείρησή μας είναι πάρα πολύ παλιά και έχουμε πελάτες που μας ακολουθούν δεκαετίες, η αλήθεια είναι ότι τους έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ να εξυγχρονιστούν. Οπότε κάνουμε πάρα πολύ Microsoft Teams, κάνουμε και Zoom, κάνουμε και Skype, τα έχουμε χρησιμοποιήσει όλα. Δεν μπορώ όμως να κρύψω ότι υπάρχουν και κάποιοι πελάτες οι οποίοι είναι έτσι λίγο παλαιάς σκοπής που θέλουν και προσωπική επαφή. Οπότε, επειδή ασχολούμαστε με small medium businesses, οπότε εκεί, ναι, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα, τα έχουμε πει από κοντά, αλλά με όλους τους κανόνες τους οποίους επιβάλλει το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, απόσταση, μάσκα κτλ. Είναι λίγες οι περιπτώσεις, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι 65 χρονών και θέλει να σε δει από κοντά, πρέπει να πας να τον δεις από κοντά. Ναι, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Και βέβαια υπάρχει μια καινούργια κουλτούρα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και στις επιχειρήσεις και σίγουρα και στις επικοινωνίες με τους πελάτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να πέρασε η πρώτη μπόρα, αλλά δεν έχουμε ακόμα τελειώσει οριστικά με τον κορονοϊό. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην επανέλθει το φθινόπωρο. Άρα για να είμαστε σίγουροι ότι θα εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλά, τα βασικά μέτρα υγιεινής, και αυτή βέβαια είναι και με υποχρέωση των επιχειρήσεων από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στους χώρους εργασίας, αλλά και τον ίδιο των εργαζόμενων και τη φυσική τους, την προσωπική τους προστασία, θα εξακολουθούν να τηρούνται. Ναι, ισχύει. Και για να σας δώσω και ένα feedback από την αγορά, γιατί εμείς βλέπουμε συνέχεια small medium businesses και υπάρχει έτσι μια ανησυχία για τον Σεπτέμβρη και για τον Οκτώβρη. Εμείς όταν επιστρέψαμε στη δουλειά και επιστρέψαμε σε εισαγωγικά την αναστολή είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις πελατών που θέλανε να δούνε, ας πούμε, κατασκευή e-shop, τα οποία βέβαια για ένα κρεοπωλείο ή για ένα μαγαζί της γειτονιάς ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι έχουν μπει σε μία διαδικασία που σκέφτονται πώς μπορούν να εξυγχρονίσουν λίγο το επιχειρήν τους για να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχομένως για ένα δεύτερο κύκλο. Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι του τζίρου θα περάσει πολύ πιο γρήγορα από το φυσικό κανάλι στο ηλεκτρονικό. Και εμείς τους το μεταφέρουμε αυτό, ότι ουσιαστικά ένα e-shop, ας πούμε, είναι ένα δεύτερο μαγαζί, οπότε εκεί θα μπορούσε και το κράτος πρώτα απ' όλα να τους επιμορφώσει, να τους δείξει πώς μπορεί να το κάνει,
να τους χρηματοδοτήσει γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το να κατασκευάσεις σοπ και να προσλάβεις και κάποιον να το διαχειρίζεται, που αυτό, ας πούμε, είναι ένας, μια καινούρια θέση εργασία, είναι ένας τρόπος να αυξηθεί το digital στην Ελλάδα, οι θέσεις εργασίας του digital, ενδεχομένως παιδιά μικρότερης ηλικίας να αρχίσουν να ασχολούνται με αυτό. Οπότε, ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μια κατεύθυνση προς τα εκεί, γιατί πραγματικά το πιστεύω ότι μπορούν να ανοίξουν πολλές θέσεις εργασίας στο digital. Μάλιστα, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, Μαρία. Να ρωτήσω τώρα τον Κωνσταντίνο, μιας και είμαστε στη θεματική της τηλεεργασίας, ποια ήταν συνολικά η δικιά σου εμπειρία. Εγώ εργάζομαι σαν στέλεχος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία μου για το πώς ζω καθημερινά στο να δουλεύω από το σπίτι. Εγώ πρακτικά δουλεύω από τις 15 Μαρτίου, έχω και 3 παιδιά. Ηλικίας 6 και 6 μεγάλη μου κόρη και τα 2 μου μικρά παιδιά είναι δίδυμα ηλικίας 4, οπότε καταλαβαίνετε, δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο. Η γυναίκα σου, αν επιτρέπετε, δουλεύει και αυτή δουλεύει από το σπίτι. Γενικά δεν έχουμε βοήθεια στο σπίτι, αλλά η γυναίκα μου είναι νηπιαγωγός, δουλεύει σε δημόσιο νηπιαγωγείο, οπότε τουλάχιστον είχα μία βοήθεια από εκεί. Θα σας πω και την εμπειρία μου που είχα με τη γυναίκα μου και τα νηπιαγωγεία, νομίζω σε λίγο. Εγώ λοιπόν πρακτικά συντονίζω μία ομάδα περίπου 60 ανθρώπων από το σπίτι και νομίζω ότι η εμπειρία που τουλάχιστον εγώ που έχω αποκομίσει είναι αρκετά θετική. Προφανώς και όταν ξεκινήσαμε, γιατί ξεκινήσαμε και ξαφνικά δεν ήταν καθόλου εύκολο, ο κόσμος ήταν ανήσυχος για τη δουλειά του, για την υγεία του. Εμείς έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο είχαμε μάθει να δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα με την ομάδα με την οποία χειρίζομαι, υπήρχαν δύο κατηγορίες προσέγγισης. Η μία προσέγγιση ήταν ιδίως οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις, άρα και πιο νέοι, οπότε αυτοί μπορέσανε και κάνανε adapt πολύ πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες, στη νέα πραγματικότητα που λέμε πλέον. Και υπήρχαν και οι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν και οικογενειακές υποχρεώσεις με παιδιά και ούτω καθεξής, οι οποίοι σαφώς και συνάντησαν περισσότερες δυσκολίες. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία νομίζω ότι μας βοηθήσανε πάρα πολύ στο να μπούμε πιο εύκολα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Το ένα πράγμα είναι αυτό που είπαν και προλαλήσατε για την άδεια ειδικού σκοπού, που αυτό βοήθησε πάρα πολύ την εργαζόμενη μητέρα να είναι κοντά στο παιδί της, στα παιδιά της και να μην έχει το άγχος για τη δουλειά. Και νομίζω ότι σε συνθήκες σκληρού lockdown αυτό που βοήθησε είναι η εισαγωγή των μαθημάτων εξ αποστάσεως, γιατί έτσι υπήρχαν και κάποιες ώρες που δεν έπρεπε ο γονιός να βρίσκεται πάνω από το παιδί του. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για την οικογένεια και για τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι και ακόμη και για τους ίδιους τους καθηγητές, γιατί εγώ το είδα αυτό το πράγμα με τη γυναίκα μου, η οποία νηπιαγωγός, πώς μέσα σε 5-6 μέρες καταρχήν αγκάλιασε το μέσο. Δεν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα για όλους, νομίζω ότι δεν έκανε το ίδιο πράγμα όλοι οι καθηγητές, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα έγινε πολύ πιο ψηφιακά έξυπνη, μπήκε σε μία διαδικασία να το ψάξει, να αρχίσει ψηφιακά να φτιάχνει κάποια μαθήματα και να προχωρήσει σε κάποιες τηλεδιασκέψεις και ούτω καθεξής. Οπότε πολύ αισιόδοξα και εκεί τα πράγματα. Τώρα, ως προς το νέο τρόπο δουλειάς εξ αποστάσεως, νομίζω ότι είναι μία νέα πραγματικότητα η οποία έχει θετικά αποτελέσματα ως επιτοπλίστων. Βελτίωση παραγωγικότητας, μείωση κόστους, πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, πατάς ένα κουμπί και τους βρίσκεις όλους πολύ γρήγορα και κάνεις μια γρήγορη διάσκεψη. Έρχονται όλοι πλέον στις συναντήσεις τους και δεν αργούν, ξέρετε, αυτό το ελληνικό που έχουν, αργούν όλοι 10 λεπτά. Όλοι πλέον έρχονται γρήγορα στις συναντήσεις τους. Λιγότερος χρόνος από και προς τη δουλειά, που σημαίνει χαμηλότερο κόστος, λιγότερα ταξίδια. Εγώ είμαι τυχερός γιατί στην εταιρεία μου πολύ γρήγορα θεσμοθετήσαμε και ένα διάλειμμα 1,5 ώρας, μεταξύ 1,5 και 3, για παράδειγμα, όπου εκεί μπορείς να κάνεις switch off και να ασχοληθείς με τα παιδιά σου, με το σπίτι σου, με κάποιες δουλειές τις οποίες πρέπει να κάνεις. Οπότε αυτό για εμάς βοήθησε πάρα πολύ. Επίσης,
μπορεί να σας φανεί περίεργο με τη τηλεδιάσκεψη, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολο για μας να προσλάβουμε καινούργια ταλέντα. Γιατί πλέον δεν υπάρχει το πρόβλημα της απόστασης. Δίνεις μεγαλύτερη ευκαιρία σε ένα παιδί που είναι στην Ευρυτανία, σε ένα παιδί ακόμη και αν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, να μην κατέβει αυτό που λέμε στην Αθήνα, αλλά να αποδείξει τις δυνατότητες του και να δώσει μια ευκαιρία ακόμη και το να αποτελέσει μέλος μιας ομάδας η οποία λειτουργεί virtual. Σαφώς και υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται προσοχή, όπως για παράδειγμα το να δουλεύεις από το σπίτι. Για πολλές οικογένειες σημαίνει έξτρα χώρος, γιατί χρειάζεσαι ένα γραφείο, μία απομόνωση, που σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξεις σπίτι ή να βρεις κάποιες άλλες λύσεις. Επίσης, η προσωπική επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί στο 100%. Χρειάζεται με τον άλλον κάποια στιγμή να έρθει σε επαφή, να δημιουργήσει ένα δέσιμο για να μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ομάδας. Και βέβαια προφανώς και το να δουλεύεις μόνο στο σπίτι μπορεί να εμφανίσεις και συμπτώματα burnout. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις για αυτά. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι είναι περισσότερο ελαστικοί και προσαρμοστικοί από ό,τι νομίζουν. Οπότε νομίζω ότι θα βρούμε τις λύσεις. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να ρωτήσω τον Νεκτάριο. Νεκτάριο, εσύ είσαι σύμβουλος επιχειρήσεων, έτσι δεν είναι? Εσύ πήρες τα 600 ευρώ. Και πώς έχει επιστρέψει η κανονικότητα στη ζωή σου στο εργασιακό επίπεδο? Σιγά σιγά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και εξελίσσονται και τεχνολογικά, αλλά και στον τρόπο σκέψης. Διότι αυτό το πρωτόγνωρο πράγμα που ζήσαμε, πρόεδρε, τις προηγούμενες ημέρες, μας έκανε όλους να σκεφτούμε διαφορετικά. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι με την σχέση που έχουμε αρκετές εταιρείες, κυρίως στον χώρο της υγείας, αλλά και εκτός αυτού, βλέπω ότι βγάζουν καινούργιες ιδέες. Θεωρώ ότι σαν κράτος για πρώτη φορά λειτουργήσαμε πάρα πολύ σωστά. Και μάλιστα έχω ένα μότο που λέω στους πελάτες μου, το οποίο το κράτος για πρώτη φορά το τήρησε και το έκανε λόγο, για το keep it simple. Έγινε απλό, έγινε κατανοητό, έγινε εύκολο και μπήκαμε όλοι. Λάθη μπορεί να γίναν βέβαια, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο έγινε ότι κάναμε πολλά βήματα μπροστά. Εγώ σαν σύμβουλος των επιχειρήσεων που έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να δραστηριοποιούνται, δέχομαι όλη την αγωνία που έχει η Ρένα, που έχει η Ελισάβετ, που έχουν όλοι όταν ξεκινάνε ξανά τη δουλειά στο τι θα γίνει η επόμενη μέρα. Γι' αυτό κιόλας και θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μπροστά μας και όχι πίσω μας. Θα με ενδιαφέρει λίγο να καταλάβω τους προβληματισμούς από τους πελάτες. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή ψάχνουν για δύο σημαντικά πράγματα. Και μιλάω γενικά και μετά θα μιλήσω λίγο πιο εξειδικευμένα στην υγεία που και εκεί εξειδικεύομαι. Καταρχήν, χρειαζόμαστε μια πολύ σωστή και απλή χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε τα πρώτα εργαλεία που ήδη δώσαμε και αυτά που θα δώσουμε να μπορούν να μας βοηθήσουν να απορροφήσουν κονδύλια και κόσμο για ανάπτυξη. Το πώς θα γίνει είναι κάτι το οποίο βέβαια εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Πρέπει το ΑΕΣΠΑ να γίνει πιο απλό και να βάλουμε περισσότερες εταιρείες μέσα. Πρέπει οι τράπεζες να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και να βοηθήσουν τις νέες εταιρείες, αλλά και τις εταιρείες οι οποίες είναι καλές και μπορούν να διαθέσουν κεφάλαια στην αγορά για να κρατήσουν θέσεις εργασίας. Πρέπει να λειτουργήσει λίγο καλύτερο το Ταμείο Γεωδοσίας και πρέπει να αρχίσουν οι εταιρείες να δουλεύουν με business plan. Για να μπορούν και οι τράπεζες να βλέπουν ότι αυτό που επιδοτούν έχει μέλλον, αλλά και ταυτόχρονα να μπορούν να ξέρουν ότι οποιαδήποτε νέα ιδέα έρχεται στην αγορά μπορεί να πιάσει και μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να στηρίξουμε καταρχήν τις εξαγωγές. Έχουμε το φάρμακο και πολύ μεγάλη τεχνογνωσία να μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Εκεί θέλουμε στήριξη. Και η στήριξη δεν έρχεται μόνο από το κράτος. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη μας διαφήμιση είναι τα πολύ χαμηλά ποσοστά του κορονοϊού στην Ελλάδα. Ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε comeback σε ένα από τη δυο βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός είναι αυτός. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο. Όσον αφορά όμως, επειδή εγώ εξειδικεύομαι και στο κομμάτι της υγείας, εγώ θέλω να πω το εξής. Ήταν πρώτη φορά που αποκαλύφθηκε ότι τελικά δεν είμαστε και τόσο γυμνοί όσο θέλαμε να πιστεύουμε. Ότι αυτή η κρίση βοήθησε να καλύψουμε πραγματικά ανάγκες οι οποίες υπήρχαν. Το καλό είναι ότι το κλάδος της υγείας απέδειξε ότι μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις.
και να έρθει να καλύψει ένα κομμάτι της, του εγχώριου παραγωγικού κενού, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε στην πορεία, πρέπει να καλύψουμε για να είμαστε πάντα εξαρτημένοι από εισαγωγές σε δύσκολες συγκυρίες, όπως αυτή που περάσαμε το τελευταίο τρίμηνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεκτάρη. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από αυτά τα οποία είπε, αν όχι όλα, είναι πολύ κοντά στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ θέλω να έρθω στην Αμάντα, η οποία έχει πάρει το επίδομα και αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω, των 800 ευρώ. Είσαι αυτοαπασχολούμενη. Πώς βλέπεις τα πράγματα? Πες μας δύο κουβέντες για το πώς πέρασες αυτούς τους τρεις μήνες και πώς βλέπεις τα πράγματα πηγαίνοντας μπρος. Ναι, βεβαίως. Είμαι 24 χρονών και εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Εμείς πήραμε το επίδομα των 800 ευρώ, το οποίο βοήθησε αρκετά να καλυφθούν μέρη των πάγιων εξόδων που έχουμε για να διατηρήσουμε το επάγγελμά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα, από το σπίτι προσπαθήσαμε και εμείς να προσαρμοστούμε και κατευθείαν πήραμε γραμμή και από την εταιρεία πώς μπορούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να εξυπηρετήσουμε τους ασφαλισμένους μας από το σπίτι. Τώρα στο κομμάτι της αγοράς, σίγουρα έχουμε επιστρέψει και εμείς από τις 4 Μαΐου κανονικά στα γραφεία μας με τα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι απαραίτητα πλέον. Έχουμε προσαρμοστεί και ψάχνουμε τρόπους να μπορέσουμε και εμείς, επειδή στο δικό μας επάγγελμα είναι απαραίτητη σχεδόν μέχρι στιγμής τουλάχιστον η φυσική παρουσία, καταλαβαίνετε. Προσπαθούμε και εμείς μέσω Zoom, Skype κλπ. Να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε επαφή με τους πελάτες και να μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, μια ανάλυση των αναγκών τους, έστω και έτσι, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μάθει να ζω από επιδόματα και ούτε θέλω. Θέλω να στηρίζομαι στις δυνάμεις μου. Γι' αυτό από την πλευρά μου, ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να ζητήσω από εσάς είναι να προστατεύσετε τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε, να προσπαθήσετε να μας δώσετε κάποιες παραπάνω φοροελαφρύνσεις και να ενισχύσετε τη ρευστότητά μας, ώστε η αγορά να καταγράψει όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Αυτό το οποίο πολλές φορές συζητάμε όλοι μας και θα βοηθούσε αρκετά είναι το να γινόταν κάτι έστω για φέτος σχετικά με την προκαταβολή στην εφορία του φόρου μας. Αυτό θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε αρκετά. Είναι ένα μεγάλο μας άγχος. Μπορώ να σου πω, Αμάντα, ότι θα γίνει. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Ιούλιο για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Θα υπάρξει όμως παρέμβαση στο ζήτημα της προκαταβολής. Να τελειώσουμε με τον Νίκο από διαφορετικό χώρο, το χώρο των συνεργείων και το χώρο του αυτοκινήτου. Και εσύ πήρες τα 800 ευρώ, αλλά τώρα πρέπει να μας πεις πώς ξαναπαίρνει μπρος η δουλειά. Τρεις εβδομάδες περίπου μπήκαμε αρκετά δυνατά και από άλλους που μιλάω γύρω-γύρω, συναδέλφους και τα λοιπά, υπήρχε ένα καλό κλίμα. Υπάρχει ένας φόβος τι θα γίνει από τον Σεπτέμβριο, όταν όλα αυτά τα συσσωρευμένα, ας το πούμε έτσι, έξοδα που μπορεί να έχουν, πώς θα αποπληρωθούν και ποια θα είναι η κατάσταση στην αγορά τότε. Δείχνει μια δυναμική. Αυτή η εβδομάδα ήταν κάπως, ας το πούμε έτσι, μέτρια. Μπορούμε με λίγη προσπάθεια όλοι μαζί να τα καταφέρουμε γενικά. Έχω δύο υπαλλήλους, θα έχουν γυρίσει ήδη στη δουλειά τους, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δουλεύουμε. Εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε με τηλεργασία. Όχι, βέβαια, ναι. Αναγκαστικά πρέπει να δουλέψουμε από το χώρο μας. Πριν από την κατάσταση αυτή με τον κορονοϊό, τέλος πάντων, υπήρχε η διάθεση και από μένα. Είχα μπει σε ένα καινούριο κλάδο των πωλήσεων αυτοκινήτων. Είχα σκοπό να προσλάβω και άλλους δύο υπαλλήλους μέσα στο 20. Τώρα ακόμα το σκέφτομαι. Θέλω να δω πώς θα πάνε τα πράγματα. Υπάρχει βέβαια αυτή η προοπτική. Υπήρχε η προοπτική στο να επενδύσουμε, να προχωρήσουμε τέλος πάντων λίγο μπροστά μετά από όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο του κορονοϊού, ας πούμε, η κατάσταση αυτή. Περιμένουμε. Ναι. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική και η συζήτηση για εμένα. Ναι, Ελίνα, θες να πεις κάτι, βέβαια. Ναι. Αν έχω ένα λεπτά. Βεβαίως. Μ' ακούτε, ωραία.
ξέρετε τι, επειδή οι πρόεδροι ζητήσατε προτάσεις και επειδή το δικό μου το κομμάτι αφορά το κομμάτι της τηλεργασίας και η συζήτηση που κάναμε, θεωρώ ότι ένα πρόγραμμα τύπου εντός εισαγωγικών αντίστοιχο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ένα πρόγραμμα το οποίο ίσως θα μπορούσε να τυκλοφορείται μητέρα και τηλεργασία, θα, αν στηριζόταν από το κράτος, αν δινόταν κίνητρα στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να προσλάβουν κόσμο. Εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά για τις μητέρες αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά. Έχουν ένα πεντάωρο, τετράωρο, ανάλογα με τη διάρκεια του σχολείου, με τα δεδομένα ότι τα σχολεία θα είναι βέβαια ανοιχτά. Μπορούν αυτόν τον χρόνο να τον αξιοποιήσουν και να μην ξεχνάμε ότι απευθυνόμαστε σε ένα target group, το οποίο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ παραγωγική ηλικία. Θα ήταν δηλαδή καταλυτικό στην ελληνική οικογένεια μια τέτοια στήριξη και απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ γενικά την τηλεργασία την πιστεύω από το 2012. Δούλευα σε διάφορες εταιρείες, είδα και πρότυπα ευρωπαϊκών εταιριών στο telesales και στις τηλεπωλήσεις. Το να εκμεταλλεύεσαι εντός εισαγωγικών τις δυνατότητες ενός ανθρώπου που δεν μπορεί λόγω του χώρου και του χρόνου να τις έχει, να τις αποδώσει εν πάση περιπτώσει, ένα πρόγραμμα σαν αυτό που σας είπα ότι μητέρα και τηλεργασία στηριζόμενο από το κράτος και πηγαίνοντας στις επιχειρήσεις και αυτό να έχει σαν τελικό αποδέκτη τον εργαζόμενο, τη μαμά που μπορεί κάποιες ώρες να δουλέψει από το σπίτι όταν έχει το παιδί στο σχολείο, τον νηπιάκι ακόμα, διαφορετικά είναι, και πάλι εντός εισαγωγικών θα χρησιμοποιήσω λέξη, είναι καταδικασμένη να είναι στο σπίτι για να πάει να το πάρει, να το παραλάβει, να το φροντίσει τις ώρες που ο μπαμπάς θα λείπει. Νομίζω ότι θα απευθύνεται σε πολύ μεγάλο target group και πάλι, σε πολύ μεγάλο αριθμό από γυναίκες, οι οποίες και πάλι βρίσκονται σε μια, στην πλέον παραγωγική ηλικία. Και είναι και για ψυχολογικούς λόγους όλο αυτό, φυσικά, εκτός των οικονομικών αποδοχών, έτσι. Μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και σίγουρα έχεις βάλει το σπόρο να επεξεργαστούμε κάτι το οποίο νομίζω ότι θα έχει μεγάλη ζήτηση και από τις ίδιες τις εργαζόμενες μητέρες, αλλά και από τις επιχειρήσεις και δημιουργεί βέβαια και έναν εύλογο προβληματισμό για κάτι το οποίο είπε και ο Κωνσταντίνος, πώς αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ένα τέτοιο πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, θα έδινε τη δυνατότητα στη μητέρα να κάνει ένα διάλειμμα το μεσημέρι, να πάει να πάρει το παιδί από το σχολείο, να το ταΐσει και να επανέλθει στη δουλειά της ενδεχομένως στις 3. Αυτό που δηλαδή αναφέρθηκε πριν για το διάλειμμα μπορεί να πρέπει να θεσμοθετηθεί με κάποιο τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική και για μένα και για το επιτελείο μας. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή τύχη σε όλες και σε όλους. Ας κρατήσουμε αυτήν την συγκρατημένη αισιοδοξία, η οποία πορεύει από τη διαχείριση της πανδημίας και πιστεύω ότι τελικά θα έχει αντανάκλαση και στην πορεία της οικονομίας. Θα έχουμε ένα δύσκολο 2020, αλλά πιστεύω ειλικρινά ότι έχουμε κάθε δυνατότητα με τις παρεμβάσεις μας να μετριάσουμε την επίπτωση της ύφεσης, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, και ταυτόχρονα να βάλουμε τις βάσεις για μια δυναμική ανάπτυξη του 2021. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι τις καλές συνήθειες που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης, μέσα στις οποίες εντάσσεται και η τηλεεργασία, να τις κρατήσουμε και να τις ενισχύσουμε για την επόμενη μέρα. Οπότε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και εξ αποστάσεως.